σκέψη έχει να υποκατέβει το ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά η λογική καμία. Καμία. Πώς υπόνοιτε όλα τα πράγματα, για πείτε μου εσείς. Πείτε πώς υπόνοιτε από τους ανθρώπους. Μα είναι λέει, αφού είμαστε με τα καλά μας. Τι είναι η δυτική παράταξη. Έχετε χάσει την ιδεολογική σφιξίδα. Δεν υπάρχει ιδεολογία. Ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα αναρωτιέται. Εγώ ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Δεν ψήφισα ούτε Πασόκ ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Και φίλοι, πραγματικά αυτό που σας λένε ισχύει. Δώσ' μου το βιντεάκι με τα νούμερα. 197 νομοσχέδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 55%. Περίπου και λίγο παραπάνω. Τα βλέπετε. Έτσι. Παραπάνω, έτσι. Μου σκάλα σου εγώ. Καλά, η χρήσιμη λήθη, συγγνώμη, η χρήσιμη του Κινάλ. Τα ψήφισαν 70-80, όσο παίρνει και 99%. Έχουν πρόβλημα αυτοί. Αυτοί μόνο με το αφημί είχαν ένα προβληματάκι, το άλλαξαν 9, το πήραν Κινάλ, το ξαναπάνω Πασόκ. Σαν τους δώσουν στο Μίτσο του Σουγιά, τον Γιώργο τον ξεροκομματάκια και τον Νίκο τον Ασβέστη. Τι δεν έκανε, Ασβέστη. Αλλάζουν τα θυμή για να πληρώσουν τα δανειά τους. Το δείχνει η Δημοκρατία. Στο τέλος θα γίνει. Δείτε εδώ νούμερα. Σας είπα ότι θα συγκυβερνήσουν είναι δεδομένο. Δεν το έχετε καταλάβει. Πραγματικά και με ενοχλεί αυτό. Το λέω σε Νεοδημοκράτες. Κάθε φορά στην Βουλή βουλευτές, μαγκωμένοι. Το λέω σε κάποιους ψηφοφόρους, α, αποκλείεται. Μα του λέω οι βουλευτές σας και οι υπουργοί σας είναι μαγκωμένοι. Κάτι ξέρουν αυτοί. Ό, δεν γίνεται, λέω ο ψηφοφόρος. 133 φορές ναι, είπε το Κινάλ. Είναι αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τι να συζητάμε τώρα. Γύρω σε 60 εμείς. Μπορεί και λιγότερο. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά θα σας πω το εξής. Τα ναι τα δικά μας αφορούν αύξηση μισθών, αύξηση συντάξεων, έτσι. Ή όχι στην περικοπή μισθών. Αν υπάρχει μια αντιλεπτική διάταξη για μια γέφυρα, για ένα ποτάμι, για αυτό, αυτά τα ψηφίζουμε. Τα υπόλοιπα τα ψηφίζουμε. Δείτε εδώ, 92 φορές ο άλλος. Και άλλα, ξέρω. Δηλαδή θέλω να καταλάβετε ότι αυτά είναι τραγικά πράγματα. Δεν τα βλέπετε. Πώς είναι δυνατόν να επενδύεται σε τρεις ανθρώπους που και εγώ ήταν όλη η Πάτρα και η Αχαΐα που τα πάρει για σηκώσει και αυτοί έκαναν μπάνια, διακοπές. Ο ένας στα Χανιά, άλλος για χιοτράδειξη, άλλος για Μυτιλίνη, άλλος εις θύρα στα στενά, Γλέντι και το... Τι να πω τώρα. Και εγώ ήταν η Πάτρα, ρε παιδιά, και εγώ ήταν η Ρόδος. Οι πεταλούδες που ξέρουν όλοι. Εδώ και γιατί η Παρυπόπη εξαφανισμένη ήταν. Και εγώ ήταν η Παρυπόπη και εξαφανισμένη όλοι τους. Έχει κλείσει η Βουλή από τις 25-26 που εξαφανίστηκαν όλοι. Δεν πατάει κανένας εκεί μέσα. Εγώ 2, 3, 4 εκεί του μηνός κάθε μέρα εκεί είμαι. Ακορόιδο είμαι. Ξαφανισμένοι όλοι. Κλιμάκιο της ελληνικής λύσης πήγε στην Κόρυθο, στην Πάτρα, να δει από κοντά τα καμένα. Στη Ρόδο στείλαμε κλιμάκια στου Πεταλούδου, δηλαδή κόσμο, τι συμβαίνει. Τίποτα, δεν του νοιάζει τίποτα, πάει καλή η Ελλάδα. Ρε, η Παρυπόπη κάγει και δεν παραιτεί κανένα. Εδώ τσιμεντώθηκε η Ακρόπολη και δεν παραιτεί κανένα. Και βγαίνει η UNESCO, η Λιμπρασιόν, η Λεμόντ και βρίσκεται και η κυρία Πενδώνη κάνει 15 και χαλαρώνει. Δεν την νοιάζει. Τον κύριο Μητσοτάκη, 30 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού, όποια κυβέρνηση και να είναι, η Πενδώνη είναι από πίσω. Τσιμέντο στον πράγμα της Ακροπόλεως. Μιλάμε για χοντροπετσιές. Τόσο χοντροπετσί δεν μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι. Έλα Παναγία μου, δηλαδή δεν γίνεται ρε παιδιά. Κάθε Σαββατοκύριακο η κυβέρνηση πάει για μπάνια. Δεν έχει υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ένα Σαββατοκύριακο που να μην πήρε για θάλασσα ρε παιδιά αυτοί άνθρωποι. Από Παρασκευή πρωί πάω ξαφανίζονται. Τριμεράκια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση. Και ακόμη πιστεύετε. Μπορείτε να επιμένετε στο ίδιο λάθος συνεχώς. Παρυπόπη. Προχθέσανε πάνω στο πιο άλλο μέρος, παιδιά. Το που έμενε και στο Παπίλ. Το Καπαδρίτη. Καίγονται όλα. Α, τίποτα, δεν τους νοιάζει τίποτα. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω, δηλαδή ειλικρινά φίλες και φίλοι, δεν μπορώ να καταλάβω πως ακόμη και τώρα επιμένουν κάποιοι. Σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία που παντού μπάζει ρε παιδιά. Από παντού μπάζει. Δεν σας λέω τα εθνικά θέματα. Έτσι αλλιώς δεν σας αφορούν πολλούς από εσάς αυτά. Τα κατάπιατε όλα οι Νεοδημοκράτες. Και ΖΑΦ και Σκόπια και Μακεδονία και Κατσίφα και Τουρκία και Χάγη. Τα καταπίνετε όλα. Μα είναι δυνατόν. Η πατριωτική παράταξη, η δυτική παράταξη.
του Γεννάτσα του Καραμαλή που έλεγε άλλα πράγματα, κάνει άλλα, τούτος δω. Τελείως διαφορετικά. Όπως είμαστε βουλή, σαν να πω ΣΥΡΙΖΑ είστε. Να λίγο η ΛΟΑΤΚΙ, να λίγο Μαυροτάς να βολευτεί και αυτός μαζί με τους άλλους ποταμίσεις που ψήφισαν τη συμφωνία των Πρεσπών και τον κατάπιατε. Δηλαδή, ένας ψήφισε τη συμφωνία των Πρεσπών και τον έκανε υπουργό. Ε, τι στο καλό είσαι, είσαι ηθικός άνθρωπος και εσύ. Θέλω να σου πω πραγματικά ότι κάτι δεν κάνουν καλά. Αν το αποκλείω γενικά. Αν δεν το βλέπετε, δικό σας θέμα. Πραγματικά δικό σας θέμα. Αίμα τώρα. Αίμα. Πάμε στην Τουρκία τώρα.